προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ένα κακό συντονισμό του Δήμου με την περιφέρεια, λόγω του ότι είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας η καθαρισμή των ποταμών. Βέβαια, την προηγούμενη χρονιά ο δήμαρχός μας, ο Θεοδόσης Νικηταράς, έδωσε εντολή να καθαριστούν όλοι οι ποταμοί από το Δήμο, λόγω του ότι δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία από την περιφέρεια για να μπορέσουν να γίνουν αυτοί οι καθαρισμοί. Έγιναν εκτενείς καθαρισμοί, πετυχημένοι για τους πολίτες, και τη φετινή χρονιά συνεχίζουμε να συνδράμουμε την περιφέρεια, λόγω του ότι δεν έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες ανάθεσης για να μπορέσει να βγει ένα άρτιο και σωστό αποτέλεσμα. Υπάρχει δηλαδή κάποια χρηματοδότηση από την περιφέρεια για να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόστος για όλα. Μιλάω για τη χρηματοδότηση που έχει βγάλει η περιφέρεια για κάποιες εργολαβίες, οι οποίες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μέχρι τώρα δεν είναι επαρκείς. Γι' αυτό το λόγο, όποια κενά υπάρξουν κατά τη διαδικασία καθαρισμού των ποταμών, θα συνδράμει ο Δήμος, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ποταμούς ακαθάριστους, γιατί θα υπάρχουν και τα δυσάρεστα αποτελέσματα, βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΟ. Ελπίζω οι διαδικασίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα πιο γρήγορα, και αν σε περίπτωση προχωρήσουμε όπως το περιμένουμε, την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν νωρίς, έτσι ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα των διαδικασιών που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε από την περιφέρεια του Αιγαίου. Είναι πολλά τα ποταμιά και κοίτες οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, κύριε Σταχνίδη. Υπάρχουν χαρτογραφημένα όλα αυτά τα στοιχεία? Είναι χαρτογραφημένα. Είμαστε σε συνεργασία με την πολιτική προστασία καθημερινά και βγαίνει ο προγραμματισμός. Ήδη ξεκινήσαμε βέβαια από τα δύσκολα ποτάμια, όπως βλέπετε εδώ. Ξεκινήσαμε και στο Πυλί, σε κάποια ποτάμια που είναι απαραίτητο να γίνουν καθαρισμοί. Να σας πω ότι την περσινή χρονιά έγιναν πολύ δυναμικοί καθαρισμοί και έτσι είναι λίγο πιο εύκολη η δουλειά μας φέτος. Να σας πω ότι μίλησα εχθές με τον πρόεδρο της ΕΙΑΚ, τον κύριο Ζαχαρό. Ήδη έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός των φρεατίων και αυτό προχωράει πιο γρήγορα τις επόμενες μέρες. Και διευκολύνει, φαντάζομαι, και τις δικές σας εργασίες. Κοιτάξτε, οι καθαρισμοί των φρεατίων είναι δουλειά της ΔΕΙΑΚ, η οποία συνδράμει και τους καθαρισμούς των ποταμών, να ξέρετε. Mm-hmm. Έχουμε άρεση συνεργασία και την περσινή χρονιά, αλλά και τη φετινή. Μίλησα με τον πρόεδρο και συντονιζόμαστε και εκεί να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε ο πολίτης να είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κύριε Γεωργαλή, συντονισμένες προσπάθειες από ό,τι είπε και ο κύριος Νασταχανίδης. Όλα τα συνεργεία συντορίζονται προς καλό του Δήμου. Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά μας, από το εργοτάξιο, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είμαστε έτοιμοι το ταχύτερο δυνατόν. Όπως είπε και ο Νίκος, η συνεργασία επιβάλλεται μεταξύ της περιφέρειας και μεταξύ του Δήμου. Είναι αλήθεια ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες και από την περιφέρεια έχουν αργήσει, αλλά έχουν γίνει κάποια βήματα φέτος πιο γρήγορα, παραδείγματος χάρη στην κοινότητα Σφενδιού. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την περιφέρεια που πολύ γρήγορα, με συνεργασία με τον Δήμαρχο, φέρανε τα μηχανήματα εκεί πέρα ο εργολάβος και έγιναν οι απαραίτητες καθαρισμοί στο Ασφενδιού. Η περιφέρεια πρέπει να συμβάλλει ακόμα πιο δυνατά σε όλο το νησί. Αυτό που διαπιστώνουμε και εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Νίκος Καλεμιουναρίς, ο επιχειρησιακός συντονιστής από την πολιτική προστασία, θέλουμε λίγο οι διαδικασίες να είναι λίγο πιο γρήγορες στο θέμα των καθαρισμών. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να είναι καθαρισμένα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα είναι ακόμα καλός ο καιρός, είδατε σήμερα κάνουμε και ένα καθάρισμα στο φράγμα στο κοινότητα Σφενδιού που ξεκινήσαν εκεί τα μηχανήματα. Αύριο το πρωί συνεχίζουν τα δύο μηχανήματα έργου στην κοινότητα Πηλίου, τα οποία εκεί θα είναι περίπου, να σας πω, θα είναι για 7 μέρες στην κοινότητα που θα μείνουν εκεί. Όλες αυτές οι προσπάθειες και οι δράσεις θα συνεχιστούν. Αύριο το πρωί, εμείς με τον Νίκο τον Καλμιναρή, θα είμαστε στις τεχνικές υπηρεσίες για να δούμε χαρτογραφημένα τα σημεία που θέλουμε, σε συνεργασία πάλι με το επαρχείο, έτσι ώστε να δούμε πού υπάρχουν τα αναγκαία απαραίτητα μέτρα που πρέπει να κάνουμε και για την πόλη αλλά και για τις κοινότητές μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και θα συνεχίσουμε. Κύριε Καλμιναρή, η πολιτική προστασία υποδεικνύει τα πιο επικίνδυνα σημεία και τα οποία αυτά που έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Καλημέρα και από μένα. Ναι, η πολιτική προστασία είναι αυτή που βλέπει τα σημεία, τα επικίνδυνα, τα ποτάμια, ποια είναι τα επικίνδυνα που δημιουργούν συνέχεια προβλήματα και πρέπει να επιχειρήσουν τα μηχανήματα του Δήμου. Το εργοτάξιο, όπως τα είπε και ο κύριος Γεωργαλής και ο κύριος Ναστιχανίδης,
με εντολή του Δημάρχου και του κ. Καμπουράκη, η πολιτική προστασία πρέπει να είναι παντού παρόν για να ελέγχει και το έργο της περιφέρειας που γίνεται χωρίς παρεξήγηση, να ελέγχουμε το έργο που γίνεται και τον εργολάβο που το αποδείξαμε κάποια ποτάμια που πρέπει να καθαρίσει, αλλά εμείς επειδή υπάρχει μια δυσκολία στο πρόγραμμα πότε θα βγει το έργο για να προχωρήσει όλο αυτό το έργο, εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ποτάμια που είναι επικίνδυνα. Πρέπει ο Δήμος, το εργοτάξιο της ΚΟ, να προχωρήσει όπως προχωράνε εδώ ο Μιχάλης και ο κύριος Νίκος, να γίνονται καθαρισμοί και ο εργολάβος όταν έρθει και να βρει τα συγκεκριμένα ποτάμια που το υποδείξαμε ότι είναι καθαρισμένα, με συνεργασία με την κυρία Κιαπόκα, την Ελένη, θα προχωρήσουμε άλλα κομμάτια ο εργολάβος για να καθαρίσει. Και έτσι υπάρχει μια καλή συνεργασία, πιστεύω. Κύριε Βρούβα, και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είστε μες στα ποτάνια. Πώς θα βλέπετε την κατάσταση, πώς τα βρήκατε σε σχέση με πέρυσι που είχαν καθαριστεί όλα τα περισσότερο κομμάτια? Κοιτάξτε, από πέρυσι είχαν καθαριστεί όλα τα ποτάμια. Από τον Αύγουστο είχαμε ξεκινήσει, τα είχαμε καθαρίσει όλα τα ποτάμια. Τώρα κάνουμε ένα έλεγχο στα σκουπίδια που πετάνε, τίποτα. Εντοπίσατε πολλά σκουπίδια και έτσι φερτά? Κοιτάξτε, πάντοτε κάποιοι πετάνε κάποια σκουπίδια. Κάθε χρόνο βρίσκουμε πολλά σκουπίδια από ιδιώτες που πετάνε. Ποιο ποτάμι έτσι, σε σχέση με πέρυσι ήταν έτσι, πιο φορτωμένο με υλικά? Το ποτάμι που είναι πολύ φορτωμένο είναι αυτό που είναι του Κερμετέ το ποτάμι, που κατεβαίνει από πάνω από το Ασκληπείο. Αυτό εκεί στα σπίτια πάντοτε έχει πάρα πολλά σκουπίδια. Πολλά σκουπίδια. Πολλά, ναι, σκουπίδια, καναπέδες, στρώματα. Και πιο πολλά ακόμα. Εντάξει, εμείς τώρα από πέρσι καθαρίσαμε ό,τι καθαρίσαμε, τώρα φέτος κάνουμε ένα έλεγχο και ό,τι βρούμε το καθαρίζουμε για να μην πάει σε κανένα γεφύρι. Και φαντάζομαι ότι ο περσινός καθαρισμός, επειδή ήταν πολύ εντατικός, φέτος ήταν καλύτερη εικόνα σε σχέση είναι με... καλύτερα, ναι, είναι καλύτερα. Φέτος είναι πιο εύκολα, αλλά πρέπει να τα κάνουμε οπωσδήποτε, να τα καθαρίσουμε.